Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει κατάχρηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε θέματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα και πολύ σοβαρά για να ασχολούμαστε με λάθος αντιμετώπιση. Η προσέγγιση της αντιπολίτευσης στο Δήμο όσον αφορά το θέμα, για παράδειγμα, της τιμής διαφόρων προϊόντων που αγοράζουμε είτε για το κοινωνικό παντοπολείο είτε για οτιδήποτε άλλο, για το γραφική μας ύλη, για παράδειγμα, είναι τελείως λανθασμένη και κυριολεκτικά θα έλεγα ότι ψαρεύουν σε θολά νερά. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Σε καθαρά νερά, μάλλον να διορθώσω. Ψαρεύουν σε καθαρά νερά. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Υπάρχουν κάποιες τιμές. Άλλες τιμές προσδιορίζονται από τον νόμο. Για παράδειγμα, οι τιμές του χαλικιού, ας πούμε, για την τεχνική υπηρεσία, οι τιμές του τσιμέντου, οι τιμές της πίσας προσδιορίζονται από τον νόμο. Είναι το περιβόητο, ο περιβόητος νόμος Σουφλιά, που ισχύει με τροποποιήσεις βέβαια από την εποχή που ήταν ο κ. Σουφλιάς Υπουργός Δημοσίων Έργων. Και άλλες, για τις οποίες δεν υπάρχει ιδιαίτερη νομοθετική πρόβλεψη, για την διαφύλαξη και την διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας, εμείς απευθυνόμαστε στο παρατηρητήριο τιμών, το οποίο είναι ένας επίσημος κατάλογος προϊόντων και τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, που μας δίνει ενδεικτικές τιμές, δηλαδή ένα στυλό πόσο κάνει, μια σβίστρα πόσο κάνει, αλλά και ένα κιλό ζάχαρη, ένα κιλό ρύζι πόσο κάνει. Άρα λοιπόν από εκεί εμείς ορμόμενοι ζητάμε τις αντίστοιχες τιμές από τους επαγγελματίες. Ακόμα και φέτος που οι τιμές ήταν αρκετά καλές, είδαμε ότι δυστυχώς δεν υπήρξαν επαγγελματίες να προσφέρουν τις προτάσεις τους στο Δήμο Καβάλας, έτσι αναγκαστήκαμε στο τέλος να κάνουμε απευθείας ανάθεση.